Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Να παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Τα πόθεν έσχες των βουλευτών και δημάρχων του Εύρου δόθηκαν στη δημοσιότητα. Κανένας νέος θάνατος για δεύτερη μέρα από κορονοϊό, 10 όμως νέα κρούσματα. Επικοινωνιακό σοου του διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με εξιτήριο ενός ηλικιωμένου. Τα απόθεν έσχες των βουλευτών και των δημάρχων του Εύρου, κυρίες και κύριοι, δόθηκαν στην δημοσιότητα. Για όλη την Ελλάδα, η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής δημοσίευσε 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποβλήθηκαν για το 2019 και αφορούν την χρήση του 2018. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο έλεγχός τους είναι σε εξέλιξη. Τα πόθεν έσχες των υπουργών, των βουλευτών και των προηγούμενων, αλλά και εν ενεργεία δημάρχων, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Η αρμόδια επιτροπή δήλωσε πως οι έλεγχοι συνεχίζονται. Όπως ανακοινώθηκε, η Νατάσα Γκαρά, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει εισόδημα 33.000 περίπου ευρώ. 63.000 ευρώ έχει καταθέσει σε διάφορες τράπεζες και δηλώνει διοκτήτρια ενός ακινήτου 39 τετραγωνικών αξίας 85.000 ευρώ στην Καλλιθέα Αττικής, το οποίο μάλιστα αποκτήθηκε το 2005 με δάνειο. Ίδια χρωστάει σε τράπεζες περίπου 52.000 ευρώ και είναι κάτοχος ενός αυτοκινήτου 1.000 κυβικών. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης δηλώνει 86.000 ευρώ καταθέσεις σε τράπεζες και η σύζυγός του εισοδήματα ύψους περίπου 32.000 ευρώ. Οι δυο τους συνολικά για το 2018 δήλωσαν 117.000 ευρώ εισοδήματα. Περαιτέρω ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η σύζυγός του δηλώνουν ιδιοκτήτες διαμερίσματος 147 τετραγωνικών στην Σταμάτα Αττικής, ακίνητο το οποίο αποκτήθηκε το 2003, καθώς και αγροτικών εκτάσεων στο Ισαάκιο Δημοτήχου, τα οποία του σκληροδοτήθηκαν. Η σύζυγός του δηλώνει επίσης ιδιοκτήτρια επαγγελματικής στέγης 111 τετραγωνικών στην Αθήνα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες περίπου 42.000 ευρώ και η σύζυγός του 18.000 ευρώ. Συνολικά 23.000 ευρώ εισοδήματα δήλωσε ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στο Νέο Ψυχικό Αττικής και λόγω κληρονομιάς κατέχει μερίδιο σε επαγγελματικά ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στο ποσό των 120 ευρώ, ενώ δηλώνει μέτοχος κατά 49% στην ξενοδοχειακή επιχείρηση της οικογένειάς του στην περιοχή της Ορεστιάδας. Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 2.365 ευρώ δηλώνει ο τρίτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης. Η σύζυγός του δηλώνει εισοδήματα από ακίνητα ύψους 9.000 ευρώ και άλλα 25.000 ευρώ περίπου από μισθωτές υπηρεσίες. Όσον αφορά στα ακίνητα, ο Σταύρος Κελέτσης δηλώνει κάτοχος διαμερίσματος στην Αλεξανδρούπολη, μονοκατοικίας κατά 50% στη Σαμοθράκη, όπως και αγροκτημάτων με δέντρο καλλιέργειες στο νησί. Ιδιοκτήτρια δύο διαμερισμάτων, το ένα στην Αλεξανδρούπολη και το άλλο στην Αττική, δηλώνει η σύζυγος του βουλευτή. Οι δυο τους δηλώνουν καταθέσεις ύψους περίπου 1.500 ευρώ. Όσον αφορά στους δημάρχους του Εύρου, 23.568 ευρώ εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και 5.400 ευρώ είναι τα έσοδα από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στο ποσό περίπου των 22.000 ευρώ σε διάφορες τράπεζες. Δηλώνει κάτοχος 7 ακινήτων σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Αττική, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των περίπου 236.000 ευρώ σε διάφορες τράπεζες. Ο Βασίλης Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας, δηλώνει 40.000 ευρώ έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες, άλλα 4.300 ευρώ περίπου από επιχειρηματική δραστηριότητα. Περίπου 12.500 ευρώ έσοδα δηλώνει η σύζυγός του. Οι καταθέσεις του ζευγαριού ανέρχονται στο ποσό των περίπου 1.150 ευρώ.
Το ζευγάρι επίσης δηλώνει δικαιώματα επί 12 ακινήτων σε Εύρο και Κοζάνη. Η σύζυγός του είναι επίσης κάτοχος δύο οχημάτων 1.300 και 1.800 κυβικών. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας οφείλει επίσης δάνεια ύψους 154.000 ευρώ. Περίπου 6.000 ευρώ έσοδα από ακίνητα δηλώνει ο Δήμαρχος Διδημοτήχου Ρομήλος Χατζικιάνογλου, αλλά 14.000 ευρώ έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες και περίπου 10.000 ευρώ έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες δηλώνει η σύζυγός του. Περίπου 18.000 ευρώ είναι οι καταθέσεις που δηλώνουν από κοινού με τη σύζυγό του σε διάφορες τράπεζες. Ο Δήμαρχος Διδημοτήχου δηλώνει επίσης κάτοχος διαμερίσματος στο Διδημότυχο και έχει δικαιώματα επί άλλων τριών ακινήτων στο Διδημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη. Είναι επίσης κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου 1.800 περίπου κυβικών, ενώ έχει 100% κυριότητα σε τουριστική επιχείρηση που διατηρεί στο Διδημότυχο. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μαζί με τη σύζυγό του δηλώνουν εισοδήματα περίπου 39.000 ευρώ και καταθέσεις ύψους περίπου 112.000 ευρώ σε διάφορες τράπεζες. Το ζευγάρι επίσης δηλώνει στην κατοχή του 12 ακίνητα σε ποσοστό 50% σε Θεσσαλονίκη και Εύρο. Ο Δήμαρχος Σουφλίου μαζί με τη σύζυγό του δηλώνουν κάτοχοι 6 γιοταχείο οχημάτων. Έσοδα από μισθωτές και άλλες υπηρεσίες ύψους περίπου 13.000 ευρώ δηλώνει ο Δήμαρχος Αμοθράκης Νίκος Γαλατούμος μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι δηλώνει καταθέσεις ύψους περίπου 2.200 ευρώ. Η σύζυγός του έχει στην κατοχή της αγροτική γη στη Σαμοθράκη καθώς και δύο μονοκατοικίες. Τέλος, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης δηλώνει κάτοχος ενός επιβατικού οχήματος 1.390 κυβικών, ενώ έχει δάνεια ύψους περίπου 16.000 ευρώ. 4 άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με κορονοϊό, αφού ένας 79χρονος από την Ξάνθη πήρε σήμερα εξιτήριο. Πανελλαδικά ανακοινώθηκαν 10 νέα κρούσματα και κανένας νεκρός για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ένας 71χρονος άνδρας από την Ξάνθη είναι ο 35ος ασθενής που θεραπεύτηκε από τον κορονοϊό και πήρε το μεσημέρι εξιτήριο από το νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 4 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ΕΡΑ Κομωτινής, πρόκειται για 3 άνδρες από την περιοχή της Ξάνθης και μία γυναίκα από την περιοχή της Δράμας, οι οποίοι νοσηλεύονται στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Κανένας νέος θάνατος δεν σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα από τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μέρα που δεν καταγράφεται κανένας θάνατος από τον φωνικό ιό στην χώρα μας. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα μας παραμένουν 151. Οι 37 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 93% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ακόμη σήμερα επιβεβαιώθηκαν 10 νέα κρούσματα του κορονοϊού με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 2.726. Εξ αυτών το 55,5% αφορά άνδρες, ενώ 607 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.374 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Ακόμα 32 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 12 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 96% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 και άνω. 87 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουν συνολικά ελεγχθεί 99.363 κλινικά δείγματα. Από την Δευτέρα έχουν αρθεί και άλλα μέτρα πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού, ωστόσο μία ανεξέλεγκτη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων στην κοινότητα με παράλληλη αύξηση της πίεσης στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών με COVID-19 και αύξηση του συντελεστή που εκφράζει πόσα άτομα μπορεί να μολύνει ένα κρούσμα είναι οι βασικές παράμετροι που θα χτυπήσουν κόκκινο συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε επαναφορά περιοριστικών μέτρων. Οι επιστήμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας προειδοποιούν ότι δεν τελειώσαμε και δηλώνουν ανήσυχοι για τις συναθροίσεις στις πλατείες, καθώς όπως σημειώνουν, ο ιός κυκλοφορεί ακόμα. Και όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο καθηγητής Σωτηρής Τσόδρας, εάν το πλοίο χρειαστεί να αλλάξει πορεία, θα την αλλάξει. Οι επιστήμονες παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την εξέλιξη της νόσου στη χώρα μας, περιμένοντας και τις πρώτες ενδείξεις από την σταδιακή και απαραίτητη για την επανεκκίνηση της οικονομίας χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αλκιβιάδης Βατόπουλος και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε περίπου 10 μέρες αναμένεται να υπάρχει μία πρώτη ένδειξη για το κατά πόσον η άρση των μέτρων επηρεάζει την καμπύλη της επιδημίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ομότιμος καθηγητής Δημόσιας Υγείας και Υγείας του Παιδιού και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, επίσης μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, επισημαίνει ότι τοπικές ηρωές κρουσμάτων έως ένα σημείο είναι αναμενόμενες και ειδικά εάν είναι σε ελεγχόμενους χώρους μπορούν να αντιμετωπιστούν με εστιασμένες παρεμβάσεις. Άλλωστε, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξημένοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα συνοδεύσουν την επόμενη φάση της επιδημίας θα αυξήσουν τον αριθμό των κρουσμάτων που στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες αυτή την περίοδο υποκαταγράφεται. Σύμφωνα με τον κύριο Βατόπουλο, οι νέες συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αφορούν τον εργαστηριακό έλεγχο όσων έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του COVID-19, σε αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα που ελέγχονται μόνο τα σοβαρά περιστατικά. Επιπλέον, θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος με προτεραιότητα σε δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι θα αποκαλυφθούν και κρυφές εστίες του ιού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Έτσι, οι ειδικοί δεν βασίζονται μόνο στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά παρακολουθούν και πιο σκληρά δεδομένα όπως είναι οι νοσηλείες, οι εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι θάνατοι, και στα οποία ειδικά στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δεν υπάρχει υποκαταγραφή, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που παρατηρείται σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου η αύξηση των δεικτών θνησιμότητας στον πληθυσμό καταδεικνύουν ότι ο ρυθμός των θανάτων από τον κορονοϊό είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δηλώνεται. Ενώ έχει διακοπεί ξαφνικά η επίσημη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, την ίδια στιγμή αθηναϊκό κανάλι με επιτόπιο ρεπορτάζ κατέγραψε το εξιτήριο 85χρονο ασθενή, ο οποίος νίκησε τον κορονοϊό. Η προβολή του ρεπορτάζ προκάλεσε εντύπωση στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία όλο αυτό το διάστημα παρήχαν ενημέρωση, καταγράφοντας όλες τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό. Σε επικοινωνιακό σοου για τα μάτια και μόνο ενός αθηναϊκού καναλιού, μετέτρεψε την ιερή στιγμή της ανάρρωσης ενός 85χρονου ασθενή από κορονοϊό η διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υψώνει τα χέρια στον ουρανό, καταχειροκροτούμενος από γιατρούς και νοσηλευτές. Η στιγμή που ο ηλικιωμένος παίρνει εξιτήριο και αποχαιρετά το προσωπικό της μονάδας που τον φρόντισε επί μέρες, καταγράφεται από τηλεοπτικό συνεργείο αθηναϊκού καναλιού. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες από τότε που η διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης αρνείται την σοβαρή και έγκυρη ενημέρωση για τα κρούσματα του COVID-19, ενώ παράλληλα επιλέγει να ανοίξει τις πύλες του νοσοκομείου σε κάμερες, σχεδιάζει ένα καλωστημένο επικοινωνιακό σόου την ώρα που διαγυδεύονται τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό, αλλά ενδεχομένως και τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, αφού η κάμερα πέφτει κατά λάθος και σε πίνακα με ονόματα. Περισσότερες ήταν δύσκολες, αλλά μετά από διάστημα άρχισε η υγεία μου να στρώνει, να βελτιώνεται. Τα ονόματα που φρόντισε να αλλοιώσει η Δέλτα Τηλεόραση φαίνονται καθαρά στο ρεπορτάζ του αθηναϊκού μέσου ενημέρωσης. Δηλώσεις κάνει και ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά διέκοψε την πληροφόρηση προς τα μέσα ενημέρωσης για τα κρούσματα κορονοϊού στο νοσοκομείο. Σήμερα είμαι συγκινημένος, όπως συγκινημένοι είναι όλοι όσους είδατε στην ομάδα λοιμόξεων για το εξιτήριο που γίνεται σήμερα στο νοσοκομείο μας. Ο κύριος Νίκος είναι από τους μαχητές της ζωής, από τους νικητές θα έλεγα. Επιστροφή λοιπόν στα Αθρανία για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Προς το παρόν, την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν και οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου και των γυμνασίων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί η διδασκαλία από εδώ και πέρα φέρει και κάποιες αντιρρήσεις για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, η οποία θα γίνεται ζωντανά πιθανόν μέσα από την αίθουσα της τάξης. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Αλεξανδρούπολης, την κυρία Ταμάρα Κοσμίδου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους φιλεθεατές σας που παρακολουθούν.
Πώς ήταν σήμερα η πρώτη μέρα, ποια ήταν η εντύπωση την οποία είχατε, κυρία Κοσμίδου, για το πώς θα ακολουθήσει η διδασκαλία, αν και νομίζω ότι πιο απτά αποτελέσματα θα έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα που θα αποφασιστεί τελικώς το μοντέλο της διδασκαλίας. Ναι, θα σας πω. Μετά από... Κάναμε επισκέψεις σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων στα Λύκεια της πόλης. Η συμμετοχή των παιδιών που εμφανίστηκαν ήταν, πρέπει να κυμαινόταν περίπου στο 60 με 70 κάπου ανάμεσα της 100. Αλλά οι προβλέψεις μάλλον δείχνουν ότι θα είναι πιο μειωμένες θα είναι οι παρουσίες. Και θα μπορούσα να πω ότι είναι και κατανοητό μέχρι ένα σημείο, γιατί τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης έχουν ταλαιπωρηθεί με όλη αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό και χαμηλή θα είναι μάλλον προφανώς η συμμετοχή. Χρειάζεται τα παιδιά να συνεχίσουν την ετοιμασία τους όπως για αυτά είναι καλύτερα. Αυτό που χρειάστηκε να κοιτάξουμε εμείς σήμερα στα Λύκεια ήταν αν υπήρχε η επάρκεια σε υλικά προστασίας, σε αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας, εάν καλύπτονται με προσωπικό καθαρισμού τις καθαρίστριες, για τις οποίες μάλιστα ζητάμε να βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών στα σχολεία για να καθαρίζουν. Και όντως συμφωνώ ότι θα φανούν πολλά πράγματα από την επόμενη Δευτέρα που θα παρουσιαστούν οι δύο χαμηλότερες τάξεις, η Δευτέρα και η πρώτη γυμνασίου. Η πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και τα γυμνάσια. Ναι, κυρίως. Θα έχουμε και τα γυμνάσια. Απλά, ξέρετε, για να δικαιολογήσω και τον τίτλο, γιατί έχω σε εισαγωγικά σε καραντίνα πλέον μπαίνουν οι γονείς και οι μαθητές. Νομίζω ότι πλέον πέρα από, από θέμα υγείας, το οποίο δημιουργείται μια αγωνία τώρα και στους μαθητές και στους γονείς, γιατί πλέον δεν παραμένουν κλεισμένα τα παιδιά μέσα στο σπίτι και σίγουρα οι τρόποι προφύλαξης είναι τελείως διαφορετικοί από τους ενήλικες. Λόγω του ότι είναι και έφηβοι και φυσικά έχουν να δουν και πάρα πολύ καιρό και τους συμμαθητές τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μία έτσι επιφυλακτικότητα κάποιων γονέων και της Ένωσης Γονέων Μαθητών της δικής σας που προεδρεύετε σχετικά με την πώς θα γίνεται η εκπαίδευση και η διδασκαλία, γιατί ακούστηκε ότι ερευνάτε μάλλον το ενδεχόμενο η διδασκαλία αυτή να γίνει με κάμερες οι οποίες θα είναι μέσα στην τάξη και κάποιοι μαθητές που δεν θα πηγαίνουν σχολείο θα μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, όπως είπαμε, βάζουν το Big Brother μέσα στα σχολεία. Ναι, θα σας απαντήσω. Πριν απάντησα στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, θα πάμε τώρα στο δεύτερο. Με ρωτάτε για το δεύτερο και είναι και το φύγουν ακόμα δείγμα των ημερών. Δεν δεχόμαστε την παρουσία κάμερας και την αναμετάδοση μαθήματος μέσα από την τάξη σε καμία περίπτωση. Αν θα παρέμβουν με τέτοιο τρόπο, βασικά θα συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς και τους στηρίζουμε για να μην εφαρμοστεί αυτή η τροπολογία η οποία μάλιστα την καταθέσανε μαζί με νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, άσχετα θέματα. Δεν θεωρούμε τον καλύτερο τρόπο. Θα μπορούσε να συνεχιστεί εξ αποστάσεως διδασκαλία με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η απευθείας μετάδοση του μαθήματος. Για πολλούς λόγους. Οι δύο κυριότεροι είναι ότι προσβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα, δεν επιτρέπεται να γίνει έκθεση προσωπικών δεδομένων. Και ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι ότι η διαδικασία, η εκπαιδευτική, το μάθημα, για να το πούμε απλά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν γνωρίζουν και ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές ότι παρακολουθούνται και μεταδίδεται αυτή η διαδικασία σε τρίτα πρόσωπα. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί όμως και να είναι άλλα πρόσωπα, για να το διευκρινίσουμε.
Και ναι, φυσικά είναι κάτι το οποίο βέβαια γινόταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν γινόταν τόσο στην μορφή του μαθήματος. Απλά ήταν μια διαδικασία η οποία να συνεχιστεί να υπάρχει επαφή μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών. Ναι, έτσι ακριβώς. Θεωρούμε ότι έχουμε χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία αντιπαιδαγωγική. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Η άλλη διαδικασία ήταν διαφορετική. Τώρα πρόκειται, το μάθημα είναι μια κατάσταση με αλληλεπιδράσεις μέσα. Η τάξη είναι μια οικογένεια. Δεν θα μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο και έτσι όπως πρέπει όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση της παρακολούθησης. Και μια που επιστρέψανε και οι μαθητές στα σχολεία, κάποιοι μαθητές, οι υπόλοιποι τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι δικαίως πλέον σηκώνεται ψηλά το θέμα των σχολικών εκδρομών, συγκεκριμένα των χρημάτων, κυρία Κοσμίδου, γιατί η εποχή στην οποία οι μαθητές μπήκανε σε καραντίνα, όπως και όλος ο κόσμος, ήταν η εποχή όπου τουλάχιστον η τρίτη λυκείου ή οι τελευταίες τάξεις κάποιων σχολείων, ίσως και όλες οι τάξεις, πήγαιναν εκδρομές. Και αναφέρομαι στην τρίτη λυκείου, γιατί είναι πολυήμερη εκδρομή, είναι και πιο μεγάλο το κόστος αυτό. Και έχετε αντιληφθεί και έχει γίνει γνωστό ότι δεν έχουν επιστραφεί τα χρήματα, αυτά τα οποία έχουν δώσει οι μαθητές, άλλα είναι προπληρωμένα και άλλα εξ ολοκλήρου τα χρήματα όλα από την εκδρομή, δεν έχουν επιστραφεί πίσω. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σχολεία που έχουν καταβάλει ολόκληρο το ποσό για εκδρομές που έχουν, εμείς θα πούμε, ακυρωθεί, όχι αναβληθεί. Ακυρωμένες τις θεωρούμε. Μιλάμε για μεγάλα ποσά και ειδικά όταν αφορά σε σχολεία του Εύρου, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε μακριά από την πρωτεύουσα, από τις άλλες άκρες της Ελλάδας. Τα ποσά εκτινάσονται όπως είναι αναμενόμενο και λογικό. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν υποστεί πλήγμα από ποσά που έχουν καταβληθεί και μάλιστα αν υποθέσουμε, το οποίο είναι και μια πραγματικότητα νομίζω, ότι οι γονείς έχουν μείνει άνεργοι, ότι έχουν χαμηλώσει τα εισοδήματα, ότι έχουν χάσει μέρες από την άδειά τους. Θα πρέπει, θεωρούμε απαραίτητο και υποχρεωτικό, να καταβληθούν τα ποσά που... να επιστραφούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί στο ακέραιο. Δόθηκαν χρήματα, πρέπει να δοθούν πίσω χρήματα. Μιλάμε για ποσά των 500 ευρώ, για παράδειγμα στην έκτη δημοτικού, που το παιδί πρέπει να συνοδεύεται από γονιό και πάει στα διπλά έξοδα. Είναι μεγάλα τα ποσά. Με την ΠΜΠ που έχει νομοθετήσει το Υπουργείο, έχει βάλει σε μια διαδικασία παζαρέματος τους γονείς και τους διευθυντές των σχολείων με τα πρακτορία, με επιχειρηματίες, το οποίο το θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν πρόκειται για πελάτες. Οι σχολικές εκδρομές είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα χρήματα αυτά, ας πούμε, και... να δοθούν για κάποια άλλη εκδρομή, για κάποια άλλη φιλοξενία κτλ., για κάποιες διακοπές και να μην επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει η οδηγία να δοθούν βάουτσερ, κουπόνια, να τα πούμε στα ελληνικά, κουπόνια, για να μέσα σε ένα διάστημα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα 18 μηνών. Με διαπραγμάτευση με τα πρακτορία, με τους μεσάζοντες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί υπάρχουν παιδιά που αλλάζουν σχολική βαθμίδα, θα πάνε σε άλλο σχολείο. Μπορεί κάποιος να μην θελήσει να το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι μπορούν να καλύψουν μια εκδρομή οικογενειακή αργότερα ή σχολική. Καταβλήθηκαν χρήματα και ζητούμε την επιστροφή χρημάτων. Στον Εύρο είναι πολλές περιπτώσεις. Αλλά θα τονίσω εδώ, το θεωρώ σημαντικό, ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει με την ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργείου. Γιατί πρόκειται για σχολικές διαδικασίες, είναι μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εντάσσεται, και θα πρέπει να καλύπτεται διοικητικά και οικονομικά μόνο από το Υπουργείο.
Έτσι, μα γίνονται από το Υπουργείο για αυτές οι εκδρομές. Είναι εκπαιδευτικές ορισμένες από αυτές. Είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Κοσμίδου, στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, γενικότερα, που δεν επιστρέφονται τα χρήματα πίσω στους γονείς. Ναι, ειδικά αυτές τις μέρες, μετά από σχεδόν 2 μήνες είναι αυτή η κατάσταση. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και στην Αλεξανδρούπολη και φαντάζομαι και στις υπόλοιπες πόλεις στον Εύρο και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Η Συνομοσπονδία Γονέων έχει από το Μάρτιο έχει κάνει 2 φορές κρούση στο Υπουργείο ότι πρέπει να παρέμβει για να λύσει αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα γιατί έχουν καταβληθεί μεγάλα ποσά. Mm-hmm. Είναι πολλά τα σχόλια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, φυσικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, και κυρία Κοσμίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ να για το είστε βήμα. Καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. ...77% των μαθητών επέστρεψαν στα Θρανία, αφού οι δομές παιδείας είναι από σήμερα πλέον ανοιχτές. Σε κάθε μονάδα τηρούνται στο έπακρο όλα τα μέτρα ασφαλείας με τις σωστές αποστάσεις σε κάθε θρανείο, ενώ η χρήση της μάσκας παραμένει προαιρετική. Όπως αποφασίστηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες για να αποφευχθεί ο συνωστισμός τόσο στην τάξη όσο και στους αύλιους χώρους. Μετά από περισσότερες από 40 ημέρες, οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες. Στις 11 Μαΐου πήραν και πάλι σχολείο οι μαθητές της 3ης Λυκείου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στα Θρανία και για τους μαθητές 1ης και 2ης Λυκείου, αλλά και των γυμνασίων. Το πρωί επισκέφτηκα τα 4 ημερήσια γενικά λύκεια εδώ της Αλεξανδρούπολης και τα 2 επαγγελματικά ημερήσια λύκεια της Αλεξανδρούπολης και διαπίστωσα ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες αρχικά τηρούνται τα μέτρα που έχει πει το Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΔΗ, δηλαδή τα Θρανία έχουν μπει κατά τέτοιο τρόπο στην αίθουσα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές κάθονται διαγώνια στα Θρανία, έτσι όπως είχε ενδεικτικά υποδείξει και το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν αντισηπτικά υγρά και στην αίθουσα και έξω από την αίθουσα και στους κοινόχρηστους χώρους. Οι μαθητές, μπορώ να πω ότι στην πλειοψηφία τους τηρούσαν τις αποστάσεις και σε κάποιες σχολικές μονάδες και οι καθηγητές και οι μαθητές έκαναν και χρήση της μάσκας, η οποία για τις σχολικές μονάδες είναι προαιρετική και δεν είναι υποχρεωτική. Πρώτη μέρα λοιπόν, από το πρωί μέχρι τις 10-10.30 που εγώ ήμουν στις σχολικές μονάδες, διαπίστωσα ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελός μας, την αναγκαιότητα τήρηση των μέτρων, εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να εμπεδώσουμε ως πρακτική και ως αντίληψη στους μαθητές είναι ότι η τήρηση των μέτρων δεν είναι μόνο για τις σχολικές μονάδες, είναι και μέσα στις αίθουσες αλλά και στην αυλή και έξω στις παρέες μας, στο σπίτι μας, στον κοινωνικό περίγυρό μας και αν αυτό γίνει κατά αυτό, τότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κέρδος και ως σχολική κοινότητα και ως κοινωνία. Φυσικά η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας που έχουν προβλέψει η ΕΟΔΗ και η Υπουργείο Παιδείας με την στήριξη της απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο. Για να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύριο χώρο πριν από την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απευθείας στην αίθουσα του τμήματός τους. Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί σε 2 και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη, Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. Αριθμητικά, περίπου το 77% των μαθητών της 3ης Λυκείου από αυτούς που έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο πήγε στο σχολείο. 508 για την ακρίβεια μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων βρέθηκαν στις σχολικές μονάδες. 128 απουσίαζαν, δεν προσήλθαν δηλαδή. Τώρα θα δούμε αν πρόκειται για μαθητές που κατέστησαν υπεύθυνη δήλωση, αν έχουν κάποιο πρόσωπο που εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες ή αν απλά έλειπαν. Όσον αφορά δε στους καθηγητές, το μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών βρίσκεται στη θέση του και ένα 6 με 6,5% των εκπαιδευτικών κάνει χρήση
άδειας, είτε της προβλεπόμενης άδειας για λόγους υγείας, είτε για λόγους ανατροφής των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μικρό ποσοστό και άρα προς το παρόν δεν δημιουργούνται θέματα και προβλήματα. Σχολαστικός θα είναι και ο καθαρισμός στα σχολεία, αφού έχουν εξοπλιστεί με αντισηπτικά. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο κ. Αποστολακούδη, κάθε σχολική μονάδα είναι πλήρως εξοπλισμένη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα γυμνάσια και τα λύκεια θα κάνουν μαθήματα μέχρι τις 12 Ιουνίου, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα γίνουν και στις 15 και 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια αντίστοιχα. Για τα ειδικά σχολεία έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας. Εδώ προετοιμαζόμαστε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κανείς δεν θέλει να συμβεί κάτι τώρα και να δημιουργούνται επιπρόσθετα ζητήματα στους υποψηφίους. Έχουν οι υποψήφοι το άγχος τους για την προετοιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ας μην τους φορτώσουμε και με κάποιο άλλο άγχος, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας έχουν πει οι ειδικοί ότι πρέπει να γίνει. Η απόσταση πρέπει να τηρείται. Η υγιεινή των χεριών επίσης επιβάλλεται. Η μάσκα εκεί που είναι υποχρεωτική θα πρέπει να γίνεται χρήση της μάσκας και μάλιστα με τον σωστό τρόπο. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μέσω αυτής της διαδικασίας να εμπεδωθεί μία αντίληψη σε όλο τον κόσμο ότι ναι, μπορούμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, ναι, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα ή αν δεν μπορούμε στο 100% τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως συνέβη μέχρι τώρα. Η χώρα μας σχετικώς, τα πήγε καλά σε σχέση με τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Στο χέρι μας λοιπόν είναι τώρα να μην επιστρέψουμε πίσω. Σημαντικά αυξημένη είναι η κίνηση στην αγορά της Αλεξανδρούπολης μετά και την μερική άρση των μέτρων στα καταστήματα. Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους και προχώρησαν σε αγορές ειδών που μέχρι προσφάτως δεν είχαν πρόσβαση, όπως ρουχισμό και υπόδηση. Σε κάθε κατάστημα υπήρχαν αντισηπτικά, ενώ όπως ανακοινώθηκε η χρήση της μάσκας για τους πελάτες ήταν προαιρετική. Επαναλειτουργούν από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όλα τα καταστήματα της χώρας, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη των υπαλλήλων και του αγοραστικού κοινού. Από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, εκατοντάδες πολίτες της Αλεξανδρούπολης βγήκαν στους δρόμους για να ψωνίσουν, δεδομένου ότι για περισσότερες από 40 ημέρες τα καταστήματα ήταν κλειστά και δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ήδη, όπως ρούχα και παπούτσια. Η κίνηση στην αγορά ήταν ικανοποιητική. Σήμερα είναι αρκετά ικανοποιητική η κίνηση. Θεωρώ ότι ο κόσμος δημιουργήθηκαν μάλλον ανάγκες στο καταναλωτικό κοινό και βγήκανε για να μπορέσουν να τις ανακτήσουν. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερη, θα κορυφωθεί η κίνηση στην αγορά, ο καιρός έχει φτιάξει. Περιμένουμε για τα καλύτερα. Το πρόγραμμα στα καταστήματα, το ωράριο είναι το ίδιο? Το ωράριο είναι 9.30 με 2 το πρωί και 5.30-9 την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κατά τα άλλα, ναι, είναι το ίδιο. Σε κάθε ένα κατάστημα, οι πελάτες από μόνοι του εισέρχονταν με μάσκες, οι οποίες είναι προαιρετικές, ενώ στους περισσότερους πάγκους υπήρχαν αντισηπτικά διαλύματα και κάποιες φορές και γάντια πλαστικά μιας χρήσης. Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά την υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Ακολουθούμε όλο το πρωτόκολλο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Όσον αφορά την ένδυση και την υπόδηση, έχουμε προμηθευτεί τα απαραίτητα αντισηπτικά, τις μάσκες. Έχουμε πάρει το στίμερ, το οποίο είναι απαραίτητο εργαλείο για την απολίμανση των ρούχων, ειδικά σπρέι που απολιμένονται τα παπούτσια και ό,τι είναι απαραίτητο και για την ασφάλεια ημών, αλλά και για την ασφάλεια των πελατών μας. Σε άλλα καταστήματα, οι ιδιοκτήτες, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξουν την υγεία των υπαλλήλων και των αγοραστών, επέβαλαν τη χρήση μάσκας, ενώ προμηθεύτηκαν και ειδικό UV φωτισμό για την αποστήρωση των εμπορευμάτων. Η κίνηση στην αγορά είναι περιορισμένη, θα έλεγα. Άρχισε ο κόσμος να βγαίνει. Εδώ τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, όπως βλέπετε. Ζητάμε από τον καταναλωτή να φορέσει τη μάσκα του και τα γάντια αντισηπτικά και να εισέλθει στο μαγαζί κρατώντας την απόσταση ασφαλείας. Στο μαγαζί μας βέβαια χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι λίγο πιο αναβαθμισμένα από τα απλά. Τι εννοώ? Έχουμε παραγγείλει λάμπες UVC,
οποίες θα μπουν τώρα μέσα στην εβδομάδα στο χώρο όλο, οι οποίες θα απολυμμένουν το χώρο κάθε βράδυ για να τον αποστηρώνουν καλά. Χρησιμοποιούμε την απλή τη μηχανή με τον ατμό για τα ρούχα. Χρησιμοποιούμε τα αντισηπτικά μας, τα γάντια μας, τις μάσκες μας, τις αποστάσεις μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να ξέρει ο καταναλωτής ότι εδώ είναι ασφαλής. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, για τα καταστήματα μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Πήραμε μια γεύση για το τι συνέβη στην Αλεξανδρούπολη. Να δούμε τι έγινε σήμερα και στην Κομοτηνή και σε όλη την Ροδόπη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, τον κύριο Ανέστη Βαφιάδη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Βαφιάδη. Καλησπέρα, κύριε Βουζίνο, και σας τηλεθεατές της τηλεόρασης. Νομίζω σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα για την Κομοτηνή, έτσι δεν είναι? Και για όλη την Ελλάδα, 11 Μαΐου, ημέρα επανεκκίνησης των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων πώλησης λιανικής, όπου μετά από 40 και πλέον μέρες άνοιξαν νέα σωρολά και προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους, μια επανεκκίνηση σε θολό τοπίο, σε χαρτογράφητα νερά, σε νέο περιβάλλον οικονομικό και υγειονομικό. Το θέμα είναι αν αυτή η επανεκκίνηση της οικονομίας θα επιτευχθεί, κύριε Βαφιάδη. Πώς βλέπετε εσείς και με τους συναδέλφους που έχετε κάποια επικοινωνία σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο το άνοιγμα των καταστημάτων, είναι και αυτές οι μέρες οι οποίες προηγήθηκαν και οι οποίες σίγουρα έχουν χτυπήσει πολύ πίσω την τοπική οικονομία. Μια οικονομία με 2 μήνες κλειστή έχει πολύ αρνητικά επακόλουθα. Και αυτοί για να μπορέσουν να ξαναβρούν τον ρυθμό της, θέλει σίγουρα στήριξη. Μια στήριξη που ως τώρα δεν έχει. Να είμαστε ειλικρινείς. Όλα τα μαγαζιά που ανοίγουν σήμερα και θα ανοίξουν την επαύριο και η εστίαση που θα ακολουθήσει θα είναι μαγαζιά με χρέη. Να μην γελιόμαστε. Στα εμπορικά λιανικής με χρέη, αδικά η ένδυση πόρης που έχει αγοραστεί για το Πάσχα και δεν έχει πουληθεί τίποτε. Χρέη ενοικίων. Χρέη στην ενέργεια, χρέη προς το κράτος, που απλά υπέρχει αναστολή και όχι διαγραφή, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το Σεπτέμβριο. Ναι. Αν δεν υπάρχει γενναία οικονομική στήριξη και συνεκριμένες οδονίων, κανένας δεν λέει τίποτα, αλλά και αυτά τα δάνεια να δουν σωστά και όχι πάλι στους ίδιους και στους ίδιους. Αυτούς πραγματικά έχουν ανάγκη. Και ανάγκη έχουν αυτοί που είχαν χρέη πριν, ας είχαν και κόκκινα δάνεια, ας είχαν και πορτοκαλί, ας είχαν και στέρηση. Τις ρυθμίσεις τους, αυτοί έχουν ανάγκη επανεκκίνηση. Αυτοί που άνοιξαν 10 χρόνια με όλες τις δυσκολίες, αυτοί πάλι έχουν, αυτοί για να έχουν στήριξη. Και όχι να πηγαίνουμε στις τράπεζες με το πολυδεθυγιζόμενο τεπί και να έχουμε υποθήκες πάλι, εγγυήσεις, καταθέσεις στις τράπεζες για να πάρουν ένα δάνειο το οποίο θα μπορέσουν να δώσουν την επιχείρηση τους για να επαναλειτουργήσουν. Λέτε δηλαδή ότι μέχρι στιγμής έστω και αυτά που ανακοινώθηκαν ότι δεν θα επαρκέσουν ώστε να ισορροπήσει πάλι να βρει το βηματισμό της η οικονομία. Όχι βέβαια, τι ανακοινώθηκε. Φυσικά το μόνο το που έχουμε πάρει ως τώρα είναι το 800 ευρώ και όλες οι επιχειρήσεις. Δεν τίποτα άλλο. Έχουν γίνει αιτήσεις για δάνεια. Σας είπα όμως, θα πάρουν αυτοί οι έχοντες και γαντεύοντες πάλι τα δάνεια. Όχι ότι πραγματικά τα έχουν ανάγκη, όπως φαίνεται. Περιμένουμε βέβαια τη δεύτερο κύμα των δανείων, αυτό που θέλει με την εγγύηση του Δημοσίου 80%. Και ας ελπίσουμε εδώ η κυβέρνηση, όπως άκουσε τον Υπουργό Ανάπτυξης, ότι θα δώσει εντολή πλέον να δοθούν δάνεια χωρίς εγγύηση, χωρίς υποθήκες. Η επιστρεπτέα προκαταβολή ξαναξεκίνησε σήμερα να κάνουν αυτοί που έκανε αιτήσεις, να κάνουν τις αίτηση χορήγησης με κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις. Το σύστημα κολλάει διαρκώς. Και ποιοι θα το πάρουν πάλι γι' αυτό? Εμείς θέλουμε απρόσκοπτα, όπως έδωσε σε όλες τις χώρες, το κλείσιμο καταστημάτων τουλάχιστον τη χασούρα, να μην δημιουργηθούν νέα χρέη στις επιχειρήσεις. Έτσι, γιατί τα δάνεια, τα δάνεια πώς θα εξοπλιστούν το Μάιο? Για το Μάιο δεν έχουμε καμιά πρόνοια για τα έσχαλα, για τα δάνεια, για τα ενίκια. Και όλο το μέχρι το 2020. Τόσο η ΓΕΣΕΒΕ, ζητάμε 60% αυτή η επιδόση να σχεστεί ως τέλος του έτους. Καταλαβαίνουμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αλλά και τι να κάνουμε. Ας αποφασίσουν και οι ίδιοι αν θέλουν κλειστά μαγαζιά, χωρίς ενίκεια, χωρίς μέσα μισθώματα ή λιγότερα ενίκεια. Όλοι βάζουμε πλάτη, όπως είπε ο Υπουργός.
Έτσι, θα πρέπει να υπάρξει μια αλυσιδωτή συμπαράσταση και στήριξη ακριβώς πλέον στον τομέα, στην οικονομία. Από τις υπόλοιπες προτάσεις όσον αφορά τα φορολογικές διευκολύνσεις, γιατί όπως είπατε και εσείς μπορεί να πέρασαν οι 2 μήνες, από εδώ και πέρα δεν αλλάζει κάτι, είναι σαν να γυρνάνε 2 μήνες πριν οι επαγγελματίες και τουλάχιστον όσοι έχουν εποχιακά ρούχα και γενικότερα προϊόντα έχουν μια πολύ μεγάλη χασούρα με την σεζόν του Πάσχα που έχασαν και από την άλλη έχουμε και τους πολίτες οι οποίοι με τα 800 ευρώ που πήραν και αυτοί, ίσα ίσα νομίζω τα δικά τους μπόρεσαν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και όχι να βγουν και να ξεχυθούν στην αγορά. Αυτό που περιμέναμε να δούμε σήμερα, ας πούμε, στα εμπορικά καταστήματα. Πώς θα βγουν στην αγορά, κάτω από τις οικονομικές συνθήκες. Πέρα, συγγνώμη, από τον δημοσίων υπαλλήλων που δεν είδαν καμία μείωση των εισοδημάτων τους, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πολύ λιγότερα εισοδήματα. Τόσο είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και οι υπάλληλοι ιδιωτικοί. Με τα 800 ευρώ που δόθηκαν, σε όσους δόθηκαν, επαναλαμβάνω, φρόντισαν να περάσουν οι οικογένειές τους στα πρωτοζήν. Το μάρκετ τους, κάποιοι λογαριασμοί να επιδοθούν. Όχι να περισσέψουν και να δουν σήμερα να βγουν να καταναλώσουν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι πέραν ότι ο θα εξηγηθεί ο κόσμος να καταναλώσει. Με πιο οικονομικό κλίμα. Και με ίσως με ένα νέο lockdown που δεν ξέρω πότε θα έρθει. Ίσως που δεν έχει εξελιχθεί ο ιός. Δηλαδή πρέπει να δούμε και το μέλλον. Και απ' την άλλη έχουμε πάλι οι επιχειρήσεις τέλος Μαΐου να πρέπει να είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους. Απλά δεν γίνεται. Όπως και να το βάλουμε κάτω. Είτε είναι αυτό ένα περίπτερο, είτε μια εμπειρική επιχείρηση, είτε οικονομικά υλικά, είτε εστίαση. Και πόσο μάλλον η Ροδόπη και η Κομωτινή, αν ας πούμε κάποιες άλλες περιοχές ίσως ποντάρουν και στο θέμα του τουρισμού και αναμένουν τις εξαγγελίες με τα μέτρα του τι θα γίνει. Η Κομωτινή ως επιτοπλίστων, συγγνώμη, είναι μια πόλη φοιτητών, οι οποίοι και αυτοί θα αναχωρήσουν σε λίγο καιρό. Αναχώρησαν ήδη. Η Κομωτινή, όπως έχω πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, έχασε το πικ της, μια που είναι και η ορολογία των ημερών λόγω ιού. Το πικ το τζίρο της Κομωτινής, που επιτεχνόταν περίπου το 50 με 60% του τζίρου της χρονιάς, ήταν Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Είτε ήταν αυτό Πάσχα, είτε ήταν Ελευθέρια το Μάριο τώρα που γιορτάζουμε, είτε τον Απρίλιο λόγω Πάσχα, ή γενικά είχε μια κίνηση όλη η περιοχή. Αυτό το χάσαμε. Τον Ιούνιο εξεταστική δεν θα γίνει για να επανέλθουν οι φοιτητές, όπως σήμερα ανακοινώθηκε από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Πάει και ο Ιούνιος, λόγω έλλειψης φοιτητών. Ιούλιο-Αύγουστο η Κομωτινή, όπως πολύ σωστά προαναφέρεται, δεν είναι η τουριστική περιοχή. Είναι μέσα στην ισχύοντα χώρα. Φεύγουν και ήδη οι κατοικίες προς τα παράλια. Και θα φτάσουμε σημαίνοντα σε ένα Σεπτέμβριο, που δεν ξέρουν ποιοι θα μπορέσουν να είναι ανοιχτοί και ποιοι κλειστοί. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα ανεργίας, διότι δεν είναι όταν κλείνει μια επιχείρηση, δεν είναι κλείνει μια επιχείρηση. Φεύγουν πίσω και τρεις οικογένειες που επίσης παίρνω ψωμί από αυτή την επιχείρηση. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων. Ίσως είναι καλύτερα να τα πούμε από τώρα για να μπορέσουμε να βρούμε εγκαίρως λύσεις σε αυτά τα οποία έρχονται. Έτσι και να γίνει μια κοινή διεκδίκηση σίγουρα, κύριε Βαφιάδη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και τον χρόνο σας και σε ελπίζω να διαψευστώ εγώ και να πάνε όλα καλά. Και με χαμόγελο και αισιοδοξία να τα αντιμετωπίσουμε ό,τι έρχεται. Φυσικά πάνω απ' όλα υγεία, τηρούμε τις αποστάσεις, τους κανόνες ασφαλείας, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς της χώρας μας. Έτσι, πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά, κύριε Βαφιάδη. Γεια σας. Το πρωί της Κυριακής η Δέλτα Τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, μετέδωσε ζωντανά τη θεία λειτουργία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης. Ήταν η τελευταία φορά που τελέστηκε χωρίς την παρουσία πιστών, καθώς σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα από την ερχόμενη Κυριακή, οι ναοί ανοίγουν για τους πιστούς. Λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα εορτασμού των Ελευθερίων, επέτειος που τιμάται την 5η 14 Μαΐου με ιδιαίτερο τρόπο φέτος λόγω της πανδημίας. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης αναμένεται ο εορτασμός των Ελευθερίων της Θράκης στις 14 Μαΐου σε συνθήκες ιδιαίτερες λόγω της πανδημίας, έκανε γνωστό ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Έτσι θα γιορτάσουμε και τη γιορτή της τοπικής μας Αγίας Γλυκερίας στην αρχαία Τραϊανούπολη. Ο Εσπερινός τη Δευτέρα το απόγευμα
την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη το πρωί η Θεία Λειτουργία των θυρών και κλεισμένων. Και όσοι θα προσκυνήσουν θα στέκονται απ' έξω. Την Τετάρτη το απόγευμα θα τελέσουμε εδώ μέσα τον πανηγυρικό εσπερινό των ελευθερίων της πόλεως μας, καθώς τιμάμε την Παναγία μας ως ελευθερώτρια μια τέτοια μέρα. Και την άλλη μέρα, την Πέμπτη που έρχεται, 14 Μαΐου, θα γιορτάσουμε πάλι εδώ μέσα με Θεία Λειτουργία την ημέρα των ελευθερίων, που μάλιστα φέτος συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας μας και της ελευθερίας μας. Συνεννοούμεθα με τους τοπικούς μας άρχοντες. Μίλησα και με τον στρατηγό μας και με τον διευθυντή της αστυνομίας μας και με τον δήμαρχό μας και με τον αντιπεριφερειάρχη μας, προκειμένου, λένε ότι θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, να τελέσουμε τη σημαντική αυτή για μας επαιτειακή μέρα ή μέσα στο ναό, αν δοθεί άδεια, ή στις 14 Μαΐου, εάν δεν δοθεί άδεια να μπουν κάποιοι στο ναό, τουλάχιστον οι εκπρόσωποι των αρχών, των επισήμων, θα βγούμε εμείς στην αυλή του ναού μας, του Μητροπολιτικού, προκειμένου εκεί να τελέσουμε την επίσημη δοξολογία. Την 5η 14 Μαΐου εορτάζονται τα 100 χρόνια από τα ελευθέρια της Θράκης, όμως λόγω της πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες παρελάσεις, ούτε οι επαιτειακές εκδηλώσεις που προγραμματίζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Η Θράκη θα τιμήσει την επέτειο, αλλά τηρώντας τα μέτρα προστασίας. Παραπονή της εορτής θα τελεστεί ο εσπερινός και ανήμερα η Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό. Να χτυπήσουν οι καμπάνες, να ψάλουμε το τι υπερμάχο, να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει πολλές εκατονταετηρίδες ακόμα ελευθέρου βίου, προκειμένου να ζούμε ελεύθερα, ορθόδοξα, ελληνικά, χριστιανικά και ανθρώπινα. Το πρωί της Κυριακής η Δέλτα Τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης. Ήταν η τελευταία φορά που τελέστηκε χωρίς την παρουσία πιστών, καθώς σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα, από την ερχόμενη Κυριακή οι ναοί ανοίγουν για τους πιστούς. Αυτή την εβδομάδα οι ακολουθίες θα τελεστούν και κλεισμένων των θυρών. Στις 12 του μηνός θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Διαρκής, στην Αθήνα. Και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση θα αποφασίσουμε πώς θα ανοίξουν οι ναοί από την ερχομένη Κυριακή, 17 του μηνός. Ό,τι μας πουν θα το κάνουμε με εμπιστοσύνη και στην Εκκλησία μας που πόνεσε και μάτωσε χωρίς τους χριστιανούς της αυτό το διάστημα, αλλά και στην κυβέρνηση που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ προκειμένου να εφαρμόσει αυτά τα δυσβάστακτα μέτρα, τα ευεργετικά αποτελέσματα των οποίων τα είδαμε και ακούσαμε να μας συγχαίρουν μεγάλοι λαοί, δυνατά κράτη και από την Ευρώπη και από τον υπόλοιπο κόσμο. Δόξα τω Θεώ, και οι νεκροί στον τόπο μας ήταν οι λιγότεροι από όσους είχαν όλα τα κράτη που βρίσκονται στον ίδιο πληθυσμό με μας. Ό,τι μας πουν θα το κάνουμε. Οι εκκλησίες έχουν ήδη ανοίξει για την ατομική λατρεία, όμως από την ερχόμενη Κυριακή οι πιστοί θα μπορούν να προσέρχονται για τις ιερές ακολουθίες συντεταγμένα και τηρώντας κανόνες, έκανε γνωστό ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Από την ερχομένη Κυριακή, 17 του μηνός, να τελούμε τουλάχιστον για το Μάιο μήνα όχι μία λειτουργία κάθε Κυριακή, αλλά τρεις. Μία θα αρχίζει το πρωί από τις 7 μέχρι τις 9.30, μια δεύτερη 11 ή 12, μόνο η Θεία Λειτουργία σε μία ώρα θα τελειώνει, και μία οπωσδήποτε το απόγευμα ή το βραδάκι της Κυριακής. Οι μεγάλοι σε ηλικία θα θυμούνται αυτό που παρακινούμε και θα συνεχίσω να παρακινώ. Εάν είναι ευαίσθητοι ως προς την ηλικία τους και ως προς την υγεία τους, να παραμένουν στο σπίτι. Όσοι μπορούν να έρχονται στην πρώτη λειτουργία, νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους να έρχονται στη δεύτερη, και άνθρωποι που δεν θα μπορούν, εργαζόμενοι, να παρακολουθήσουν, να ζήσουν τη Θεία Λειτουργία την επομένη μέρα, ας έρχονται το απόγευμα της Κυριακής.
Εν τω μεταξύ συνεννοούμε και με τους κληρικούς της πόλεως μας, προκειμένου να τελούνται λειτουργίες κάθε πρωί και κάθε απόγευμα σε όλους τους ναούς της πόλεως, κάθε μέρα μέχρι το τέλος του Μαΐου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά οι τρόποι και οι κανόνες με τους οποίους θα ανοίξουν για τους πιστούς οι εκκλησίες.